Σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα ποσοστά του πληθυσμού της Ελλάδος που βρίσκονται είτε σε κίνδυνο φτώχεια είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, το να ζει κάποιο με υλικέ στερήσει ή διαβίσει σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη δειγματοληπτική έρευνα εισοδήματο και συνθηκών διαβίωση των οικοκυριών που δημοσιοποίησε η Ελστάτ, το 2012 το ποσοστό του ανήλθε σε 34,6%, αντιστοιχώντας σε 3.705.100 άτομα και είναι υψηλότερο από ό,τι στι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό είναι 49,3%, τη Ρουμανία, με ποσοστό 41,7% και τη Λατωνία με ποσοστό 36,6%. Κι άλλοι όμω δείκτε σχετική φτώχεια οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τι διαστάσει του φαινομένου στη χώρα μα και τη σχετική θέση τη Ελλάδα έναντι των άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Τράπεζα τη Ελλάδα, το χάσμα ή βάθο τη σχετική φτώχεια, το οποίο μετρά την απόσταση του ορίου τη φτώχεια για το σύνολο του πληθυσμού από τη διάμεσο του ισοδύναμου εισοδήματο των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο τη φτώχεια ω ποσοστό του ωρίου τη φτώχεια, υπολογίζεται σε 29,9% του 2012 στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι 50% των φτωχών έχουν εισόδημα μικρότερο από το 70,1% τη γραμμή φτώχεια, δηλαδή κάτω από 4.000 ευρώ ετησίω ανά άτομο. Επιπλέον ο πληθυσμός που διαβίει σε νοικοκυριά, στα οποία δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από τρει μήνες συνολικά το χρόνο, ανέρχεται σε 1.010.900 άτομα ή σε 16.1% του πληθυσμού ηλικίας 18 με 59 ετών, ενώ το 2011 για το 2010 ήταν 847.300 και 544.800 άτομα αντίστοιχα. Όπω προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, όλοι οι δείκτε του κινδύνου σχετική φτώχεια αυξήθηκαν σημαντικά για την Ελλάδα και τα τρία πρώτα έτη τη τρέχουσα κρίση. Το ποσοστό τη σχετική φτώχεια αυξήθηκε κατά 3,4%. Ενώ επίση αυξήθηκε και κατά 5,8% μονάδε, ενώ ο κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε κατά 7% μονάδε ή σε ποσοστό 25,4%. Ωστόσο, εξαιρετικά πιο δραματική είναι η επιδείνωση των δικτών φτώχεια στην περίοδο τη τρέχουσα κρίση σε απόλυτου όρου, δηλαδή όταν η γραμμή τη φτώχεια παραμένει διαχρονικά σταθερή σε όρου πραγματική αγοραστική δύναμη. Το ποσοστό τη τρεχουσα κριση σε απολυτου ορου δηλαδη οταν η γραμμη τη φτωχεια παραμενει διαχρονικα σταθερη σε ορου πραγματικη αγοριστικη δυναμη το ποσοστο τη φτωχεια για το 10% υπολογιζόμενο με το κατόφλι της φτώχειας του έτους 2005, ήταν 16,3% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το επόμενο έτος έφτασε το 22,9% και το 2012 στο 32,3%.